Τάση ο Κοζάνης, αναπτύσσουμε τη δεύτερη Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, όπου το θέμα της είναι τα Ολυμπιακά ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αγωνίσματα. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, Σύσσωμος, ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε το πρωί μια τη σειρά ευαισθητοποίησης των μαθητών μας με βιντεάκια παραολυμπιονικών πάνω στο θέμα τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να υπερβαίνει τον εαυτό του, να δημιουργεί τον προσωπικό του άθλο, δηλαδή αθλητισμό. Στη συνέχεια ήρθαμε στο ναό του αθλητισμού εδώ της πόλης μας για να μπορέσουν τα παιδιά να βιώσουν τι σημαίνει να αγωνίζομαι με μια δύσκολη συνθήκη. Για τον λόγο αυτό ακινητοποίησαμε το ένα τους χέρι και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες ήταν πάνω στην δύσκολη αυτή συνθήκη. Το μήνυμα είναι ποια σκέψη, ποια ψυχολογία χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα τύχημα στη ζωή του, μια δύσκολη συνθήκη, ποια σκέψη, ποια φιλοσοφία πρέπει να έχουμε κι εμείς ως Έλληνες που αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη συνθήκη στην κοινωνία μας για να υπερβούμε τον εαυτό μας, για να κάνουμε τον άθλο, τον προσωπικό και στην επέκτασή του τον κοινωνικό άθλο. Για τον λόγο αυτό το σύστημα του αθλητισμού, το οποίο αξιοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, έβγαλε σπουδαίους ανθρώπους και οι σπουδαίοι άνθρωποι βγάζουν ένα σπουδαίο πολιτισμό. Προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για να αγωνιστούν σε μια δύσκολη συνθήκη που έρχεται, που βιώνει η κοινωνία μας, να σταθούν με θάρρος, με τόλμη, να δημιουργήσουν την υπέρβαση για όλους μας. Όλοι μαζί πιο δυνατοί! Όλοι μαζί πιο δυνατοί! Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που συνεχίζουν σαν ομάδα. Αυτό ήταν η δύναμή μας, ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ευχαριστώ τους καθηγητές σας που βοήθησαν να γίνει